Ο κεραμίστας Κώστας Καρακίτσος εκθέτει έργα αντιπροσωπευτικά μιας καλλιτεχνικής πορείας που αισίως συμπλήρωσε 4 δεκαετίες στο Ιμαρέτ. Στον κήπο με τις πορτοκαλιές εκτίθενται οι γυναίκες. Στο τζαμί ταξιδιώτες και έργα ζωγραφικής. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ισογείου κεραμικά καθημερινής χρήσης, πιατέλες, πιάτα, ιδρύες, αγγεία και αμφορείς, που άλλοτε ήταν αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπου αποθηκεύονταν κρασί, λάδι, ελιές, αλλά πλέον εξυπηρετούν καθαρά διακοσμητικούς σκοπούς. Η καλλιτεχνική πορεία του Κώστα Καρακίτσου στην κεραμική ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 80. Επισκέπτεται μια έκθεση κεραμικής της Γεωργίας Γαλινού από τις Σέρες. Μαγεύεται, συζητά με την κεραμίστρια, η οποία τον καλεί στο εργαστήριό της στις Σέρες, και αυτή η πρώτη γνωριμία καταλήγει σε διετή μαθητεία στο εργαστήρι της Γαλινού. Αμέσως μετά ανοίγει το πρώτο εργαστήρι στη Βενιζέλου. Ακολουθεί ένα εργαστήρι στη Λεωνάτου και 20 χρόνια πριν το όνειρο ζωής, ένα εργαστήρι στην Αβραμιλιά, που το επιτρέπει να δημιουργήσει χωρίς τους περιορισμούς χώρων σε αστικό περιβάλλον. Παράλληλα με τα χρηστικά αντικείμενα που δημιουργεί και διαθέτει, ο Κώστας Καρακίτσος δημιουργεί τα πρώτα του γλυπτά στη Γενική Ενότητα Spiritual Contact, εμπνεόμενος από το έργο του Τζιακομέτη. Ακολουθούν οι ταξιδιώτες, φιγούρες λεπτές, ψηλές, που διακρίνονται για το καπέλο, δίχως χαρακτηριστικά προσώπου, ένα ένδυμα μακρύ και ταξιδιάρικο και βαλίτσες. Σειρά έχουν οι γυναίκες. Στην ίδια πάντα φόρμα, γυναίκες που φορούν κυρίως πολύχρωμα μακριά ενδύματα, κουβαλούν κάτι στα χέρια, όπως πάντα συμβαίνει με τις γυναίκες που δίνουν τη ζωή, αλλά και που εμπνέουν για τη ζωή, όπως ανέκαθεν συνέβαινε και συνεχίζει να συμβαίνει στο έργο του Καρακίτσου. Είναι η εκπομπή επί της ουσίας, είναι το Center και είμαστε εδώ, στο μαγικό χώρο του Ιμαρέτ. Με αφορμή και αιτία τα ημερολόγια φωτιάς, την αναδρομική έκθεση 40 ετών από την πορεία του Κώστα Καρακίτσου στην κεραμική. Εδώ θα μιλήσουμε με τον καλλιτέχνη για όλη αυτή την πορεία, αλλά και θα περιηγηθούμε στους χώρους όπου εκτίθενται διαφορετικά τμήματα αυτής της μεγάλης διαδρομής. Κύριε Καρακίτσου, είμαστε κάτω στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιμαρέτ, στο Ισόγειο, και εδώ εκτίθενται έργα χρηστικής κεραμικής, έτσι, πιάτα, πιο ρηχά, πιο βαθιά, μπολ, ιδρύες, κανάτες και ταψιά. Λοιπόν, να κάνουμε την αναδρομή, αφού είναι αναδρομική έκθεση, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είναι δεκαετία του 80 και εσείς παίρνετε την όχι συνηθισμένη απόφαση να πάτε να μάθετε την κεραμική τέχνη σε ένα εργαστήριο στις Σέρες. Σωστά? Ακριβώς, ναι. Πώς, γιατί, τι ήταν αυτό που σας όθησε σε μια τέτοια επιλογή? Νομίζω ότι η τύχη και οι συγκυρίες παίξαν ένα μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Κάπως έτσι ξεκίνησα και την κεραμική. Το πώς ξεκίνησα την κεραμική, αφορμή στάθηκε μία έκθεση κεραμικής που έτυχε να παρακολουθήσω, η οποία είχε λάβει χώρα στη μεγάλη λέσχη της Καβάλας, όταν ήρθε η μετέπειτα δασκάλα μου και εξέθεσε τα έργα της κεραμικής. Επισκέφτηκα αυτή την αίθουσα. Κυρία Γαλινού. Η κυρία Γαλινού, η Γεωργία. Επισκέφτηκα την έκθεση αυτή, όπου ακόμη και τώρα, όταν το σκέφτομαι, βλέπω ότι είχα μαγευτεί από το θέαμα των κεραμικών, των γλυπτών, και περιηγήθηκα στην έκθεση και στο τέλος πήγα να μιλήσω με τη δημιουργό, γιατί η κυρία Γαλινού ήταν εκεί εκείνη την ημέρα, της έδωσε συγχαρητήρια. Της είπα ότι είναι καταπληκτικό όλο αυτό το οποίο έχω δει, ότι θα με ενδιέφερε και εμένα να ασχοληθώ με την κεραμική, και τότε μου πρότεινε να επισκεφτώ το εργαστήριό της στις Σέρες. Πήγα,
Μιλήσαμε και μου είπε ότι αν θέλω να παρακολουθήσω, να μάθω κεραμική, μπορώ να μείνω στο εργαστήριό της και βλέπουμε. Έμεινα στις Σέρες 2 χρόνια και μετά τα 2 χρόνια επέστρεψα Καβάλα και άνοιξα το εργαστήριο το δικό μου στην Βενιζέλου. Έτσι ξεκίνησαν τα, άρχισαν στη τα Βενιζέλου, πρώτα. Στη Βενιζέλου, εγώ σας θυμάμαι στη Λεωνάτου. Στη Λεωνάτου ήταν το δεύτερο εργαστήριο. Ήταν το δεύτερο. Ναι. Στην Βενιζέλου, σε μια πάροδο της Βενιζέλου. Πάροδο του Ερυθρού Σταυρού λεγόταν αυτή εδώ και ήταν ανάμεσα στη Βενιζέλου και στην Ερυθρού Σταυρού. Άνοιξα το εργαστήριο και έτσι άρχισε η αληθινή πλέον επαφή με την κεραμική, με τον πυλό, η δημιουργία, τα χρόνια της αληθινής μάθησης, γιατί με την τριβή άρχισα να μαθαίνω. Και προχωρήσαμε. Και είναι η ημερολόγια φωτιάς, γιατί οτιδήποτε γίνεται με φωτιά. Με φωτιά, χώμα και νερό. Κεραμική χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί στην κεραμική μετατρέπουμε το χώμα, να το πω λίγο πιο χοντρά, σε πέτρα. Γίνεται αυτή η μετατροπή. Είναι μια διαδικασία που συμβαίνει μέσα στο φούρνο, είναι μια σύντομη διαδικασία, αυτό που γίνεται στη φύση με τα ηφαίστεια, όπου ξερνάνε λάβα και αυτή η λάβα όταν κρυώνει γίνεται ένα πέτρωμα. Εσείς δεν κάνετε άλλο από το να επισπεύσετε αυτή τη διαδικασία. Εμείς το κάνουμε μέσα στο φούρνο, δηλαδή βάζουμε στο φούρνο χώμα και το βγάζουμε σε μια πάρα πολύ σκληρή μορφή, που είναι το κεραμικό, το οποίο αντέχει στα πάντα. Πόσες προσπάθειες αποτυχημένες έχουν γίνει? Πάρα πολλές. Η αποτυχία είναι στην ημερήσια διάταξη. Ναι, ναι. Στα ειδικά πρώτα, στην αρχή. Στα πρώτα χρόνια ήταν τα χρόνια της μαθητείας. Οπότε εκεί τα αποτελέσματα ήταν περίπου 50-50. Μισά-μισά. Δηλαδή από τα 10 που έβγαζε, που ήθελες να βγάλεις, έβγαζες τα 5. Εκεί μαθαίνεις φυσικά, εκεί τρίβεσαι με το υλικό, μαθαίνεις πώς να χειριστείς τη φωτιά, ακόμη και τώρα το μαθαίνεις, ακόμη και τώρα μαθαίνεις το υλικό. Δηλαδή η διαδικασία της μάθησης δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ και αυτό, ναι. Δεν ισχύει μόνο για την κεραμική, ισχύει για όλες τις τέχνες, αλλά και για όλες τις επιστήμες, για οποιαδήποτε κείμενο, έτσι. Νομίζω πως ναι, ναι. Αλλά στην κεραμική μπορώ να πω ότι ακόμη και τώρα συνεχίζω να μαθαίνω. Δηλαδή συνεχίζω να μαθαίνω και από άλλους συναδέλφους που έρχομαι σε επαφή μέσα από συμπόσια, μέσα από εκθέσεις, μέσα από κοινές εργασίες που κάνουμε. Αλλά εκτός από τους επαγγελματίες μαθαίνω και από τους μαθητές μου. Δηλαδή υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι, ότι οι σκέψεις επικοινωνούν. Οι σκέψεις που γίνονται έργο σου δείχνουν αμέσως ένα καινούριο τρόπο μερικές φορές. Όταν καμιά φορά τρελαίνομαι, κύριε Καραχέση, συνηθίζω να λέω ότι επιτέλους αφήστε, καταλάβετε ότι είμαι χωμάτινος. Χώμα και νερό. Ναι. Υπό την έννοια ότι πόσο να αντέξει. Σκέφτομαι ότι ο πυλός είναι... Ποια είναι η σχέση του καλλιτέχνη με τον πυλό? Εσείς πώς αντιμετωπίζετε τον πυλό? Τον πυλό τον αντιμετωπίζω ως ένα μέσο ώστε να μπορώ να εκφράσω αυτά τα οποία θέλω να εκφράσω. Εξάλλου η ιστορία μας και η παιδεία μας, μας έχει δείξει ότι ο πυλός είναι ένα αρχαίγωνο υλικό, τόσο αρχαίγωνο που οι αρχαίες γραφές λένε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με πυλό. Με πυλό. Δηλαδή είμαστε τόσο δυνατοί, και τόσο εύθραυστοι. Πού είναι που να πελέψει. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και τόσο εύθραυστοι, όπου αυτές τις δύο τις ιδιότητες τις παίρνουμε από την ίδια τη γη. Το χώμα. Το χώμα υπάρχει. Αλλά είναι τόσο εύθραυστο. Το παίρνεις τη χούφτα, ανοίγεις τη χούφτα και το παίρνει ο αέρας. Παρ' όλα αυτά, πάνω σε χώμα πατάμε. Προφανώς τα σημαντικότερα έργα σας είναι τα γλυπτά. Ωστόσο, βλέπουμε εδώ και έργα χρηστικά αντικείμενα. Αυτό είναι απλά ρουτίνα δουλειάς? Είναι φορές που το κάνετε με το ίδιο μεράκι?
Η κεραμική είναι ένα μεγάλο πεδίο έρευνας, είναι ένα μεγάλο πεδίο έκφρασης. Έχει τη χρηστική κεραμική, έχει τη διακοσμητική κεραμική, έχει τη γλυπτική κεραμική, έχει την κεραμική την οποία μπορείς να την ενσωματώσεις σε αρχιτεκτονικά κτίσματα, σε προσώψεις κτιρίων, να φτιάξεις δάπεδα. Είναι η εφαρμοσμένη κεραμική. Έχει ένα τεράστιο πεδίο. Για που το λέτε, γιατί μάθαμε στην εποχή του σκυροδέματος να θεωρούμε αυτά στιβαρές κατασκευές. Πόσο στιβαρή και πόσο μπορεί να αντέξει το χρόνο μια κατασκευή με πυλό? Είναι πιο ανθεκτική από το σκυρόδεμα, για παράδειγμα? Ο πυλός, εγώ χρησιμοποιώ πυλό ψηλής θερμοκρασίας. Εξαρτάται. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, είναι λίγο πιο εύθραυστος. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι τα μουσεία μας είναι γεμάτα από αρχαία ευρήματα, τα οποία είναι τεχνουργήματα από πυλό, τα οποία βλέπουμε ότι αντέχουν στον χρόνο, αντέχουν σε εκατοντάδες χρόνια. Ας μην ξεχνάμε ότι η κεραμική χρησιμοποιείται πλέον και τη χρησιμοποιούν για εξαρτήματα σε πυράβλους, σε αεροπλάνα, δηλαδή για πολύ σκληρές... Τόσο ανθεκτικό το υλικό. Ναι, ναι, ναι. Κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορείς να κατασκευάσεις από κεραμικό υλικό αντικείμενα ή εξαρτήματα, τέλος πάντων, τα οποία είναι σχεδόν αθάνατα. Ξέρετε, βλέποντας τα ίδια αυτά τα καθημερινά, θυμήθηκα ότι στην Ινδία, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το ξαναδιάβασα το γύρο της πανδημίας, έχουν σκεύη μιας χρήσης, ποτηράκια μιας χρήσεως, προφανώς για να αποφεύγουν τη διάδοση μολυσματικών ασθενειών, τα οποία πίνεις και τα πετάς. Και το πετάς. Ναι, ναι. Και είναι και ένα υλικό το οποίο είναι εντελώς φιλικό στο περιβάλλον. Σωστά? Ανακυκλώσιμο τελείως. Ανακυκλώσιμο, ναι, 100%. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ινδία μπορεί να συμβεί και εδώ. Υπάρχουν τεχνικές που ψήνεις τον πυλό και γίνεται τόσο ανθεκτικός που μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σε οτιδήποτε. Υπάρχουν όμως και τεχνικές όπου παίρνεις ένα αντικείμενο το οποίο είναι για 1-2 χρήσεις. Αυτό που κάνουν στην Ινδία δηλαδή, το κάνουμε σε συμπόσια όταν βρισκόμαστε κεραμίστες πάρα πολύ, που κάνουμε ψησίματα πρωτόγωνα σε λάκους και με πριονίδια να πάρουν μια σκληρότητα τα κεραμικά αντικείμενα. Κάνουμε δοχιάκια, ποτηράκια μικρά, όπου θα πιούμε λίγο κρασί, λίγο τσίπουρο, θα το πιούμε μια φορά και θα το πετάξουμε, γιατί έχει το πορόδες το οποίο απορροφάει τα υγρά και δεν είναι για συνεχή χρήση. Θα το χρησιμοποιείς μια φορά και το πετάς. Και αυτό είναι και ένα, κατά κάποιο τρόπο, σαν έθιμο, ώστε αυτό το οποίο παίρνεις από τη γη και το χρησιμοποιείς, το ξαναεπιστρέφεις. Είναι ένα δάνειο δηλαδή, το οποίο το παίρνεις, το χρησιμοποιείς και το ξαναδίνεις πίσω. Πάνω σε αυτό νομίζω. Αυτή, ναι, είναι η λογική των Ινδών. Ότι ό,τι παίρνουμε, το επιστρέφουμε. Σκέφτομαι ότι τη δεκαετία του 80 σίγουρα δεν ήταν συνηθισμένο ένας νέος άνθρωπος να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί, να μαθητεύσει στην κεραμική και να γίνει κεραμίστας. Στο μεταξύ έχουν περάσει τα χρόνια, στις μέρες μας θεωρείται η ενασχόληση με τέχνη κάτι πιο φυσιολογικό, κάτι πιο συνηθισμένο. Υπάρχουν νέα παιδιά που νοιάζονται, που ασχολούνται, που θέλουν να ασχοληθούν με την κεραμική? Υπάρχουν και πάρα πολλά, και πρέπει εδώ να σημειώσουμε την μεγάλη στροφή προς τις τέχνες και ειδικά προς την κεραμική που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, την τελευταία πενταετία εκεί γύρω, όπου ξαφνικά υπάρχει ένα μεγάλο κύμα νέων και πάσης ηλικίας, τέλος πάντων, οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την κεραμική. Η κεραμική σου προσφέρει, επειδή το υλικό είναι τόσο μαλακό
και τόσο εύκολο να του δώσεις μία φόρμα, σου προσφέρει αυτή τη γαλήνη, ότι ναι, και τη διαπίστωση ότι ναι, μπορώ να φτιάξω κάτι. Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι είναι 50 χρονών, 60 χρονών, που έρχονται να μάθουν κάτι για την κεραμική, που έχουν αυτό το μεράκι, το σαράκι τέλος πάντων, το ότι θέλω να μάθω, γιατί ζω και θέλω δηλαδή να προχωρήσω τη ζωή μου μαθαίνοντας διάφορα πράγματα. Και έρχονται και τους βλέπεις μέσα στο εργαστήριο να ασχολούνται, να έχουν πάρει ένα κομμάτι πυλό και να ασχολούνται 3 ώρες, να βυθίζονται μέσα σε αυτό. Και όταν φεύγουν να λένε ότι ησύχασα τόσο πολύ, είναι ξεχάστηκα. Λυτρωτικό όλο αυτό. Είναι λυτρωτικό, ναι. Πολλοί λένε ότι είναι η καινούρια γιόγκα, η νέα γιόγκα. Είσαι εσύ και ο πυλός, τίποτα άλλο. Εσύ και ο πυλός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Ούτε οικονομική κρίση, ούτε πανδημία, ούτε τίποτα. Ναι, σε απορροφάει το υλικό. Σε απορροφάει και σε κάνει να μπει μέσα του. Δεν είναι μία πέτρα που πρέπει να υδρώσεις για να δισκάβεις, να δισκαλίζεις, για να δώσεις μία μορφή. Αυτά τα παιδιά έχουν όμως σχολές, έχουν, υπάρχει αυτή η υποδομή για να τα βοηθήσει να κάνουν αυτή την, να ασκήσουν αυτή την τέχνη στο υψηλότερο επίπεδο. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σχολές. Δυστυχώς. Ενώ τα μουσεία μας είναι γεμάτα με κεραμικά αντικείμενα, δεν έχουμε σχολές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κρίμα. Νομίζω ότι είναι κρίμα, γιατί έχουμε πολύ καλούς κεραμίστες. Πάρα πολύ, πολύ καλούς κεραμίστες. Δηλαδή, ό,τι μαθαίνουν τα νέα παιδιά, οι νέοι κεραμίστες, θα μαθαίνουν δίπλα σε, ναι, σε άλλους κεραμίστες. Ναι, ή αν θα πάνε στο εξωτερικό. Ή αν θα πάνε στο εξωτερικό. Εδώ δεν έγινε κάποια προσπάθεια, κάποια σχολή καλών τεχνών, κάτι, τόσα πανεπιστημιακά νέα τμήματα, να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Η σχολή καλών τεχνών και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη γράφουν ότι έχουν τμήμα κεραμικής, αλλά δεν υπάρχουν καθηγητές για το τμήμα κεραμικής. Ναι. Αυτοκίνητο δίχως ρόδες. Α, μπράβο, κάπως έτσι. Η κεραμική είναι τέχνη. Ποια είναι η διαφορά της από τις άλλες καλλιτεχνικές εκφράσεις? Θα δούμε αργότερα ότι εσείς, πέρα από την κλητική κεραμική, ασχολείστε και με τη ζωγραφική. Ναι. Μάλιστα, οι ταξιδιώτες, τους ταξιδιώτες τους βλέπουμε και σε γλυπτά, τους βλέπουμε και σε πίνακες. Ποια είναι η διαφορά? Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά. Όπως είπα πριν, η κεραμική έχει ένα τεράστιο πεδίο που μπορείς να το εξερευνήσεις. Η κεραμική έχει την γλυπτική, έχει και τη ζωγραφική πάνω στο κεραμικό. Με την ίδια τέχνη που χρησιμοποιεί ένα ζωγράφος το χρώμα και το πινέλο, με την ίδια τέχνη πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να εκφραστείς με τα χρώματα της κεραμικής πάνω σε κεραμικές επιφάνειες, ζωγραφίζοντας. Αν δεν σας είχε μαγέψει η κεραμική, θα κάνατε κάτι άλλο, κάτι συμπατικό, ή με έναν τρόπο θα σας απορροφούσε η τέχνη, θα κάνατε κάτι στην τέχνη? Δεν μπορώ να το δω αυτό. Ότι τι άλλο θα μπορούσα να κάνω? Δεν ξέρω αν ήμουν ικανός για κάτι άλλο. Ξέρω ότι η κεραμική με άρεσε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ήταν αυτό που λέμε κεραυνοβόλος έρωτας. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά κάπως έτσι συνέβη. Οπότε νομίζω ότι δεν θα υπήρχε κάτι άλλο που θα μπορούσα να κάνω. Είναι αυτό και μόνο αυτό. Και ζωγραφικά, που όταν ασχολούμαι με τη ζωγραφική, η ζωγραφική είναι το διάλειμμά μου από την κεραμική. Με τη ζωγραφική ξεκουράζομαι, γιατί παίρνω το αποτέλεσμα αμέσως. Βάζω χρώματα πάνω σε ένα καμβά, στεγνώνουν τα χρώματα, κρεμάζω τον πίνακα. Για να πάρεις ένα αποτέλεσμα στην κεραμική θέλει χρόνο, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Θέλει να φτιάξεις το αντικείμενο, να το περιμένεις να στεγνώσει, να το βάψεις, να το γυαλώσεις, να το βάλεις στο φούρνο, να το βγάλεις, να βάλεις τα μαγικά γυαλώματα και όλα αυτά τα πράγματα, να τα βάλεις στον τελικό φούρνο και να πάρεις το αντικείμενο. Που μερικές φορές σπάει το αντικείμενο. Και αυτό για κάποιους λόγους, οπότε δεν παίρνεις κανένα αποτέλεσμα και όλοι οι κόποι σου πήγανε στράφη. Ενώ στη ζωγραφική είναι άμεσο το αποτέλεσμα και γι' αυτό με ξεκουράζει η ζωγραφική.
πολλές φορές. Όπως είπαμε, τα ημερολόγια φωτιάς είναι μια έκθεση εδώ στο μαγικό χώρο του Ιμαρέτ και είμαστε εδώ με πύληνα εκθέματα μέσα σε υγρό στοιχείο. Μαγικός χώρος, κύριε Καραγιάννη. Είναι μαγικός, ναι. Εδώ χρησιμοποιήσαμε την πισίνα, αυτό το έτσι ήρεμο νερό που είναι σαν μια γυάλινη επιφάνεια, το είδαμε ως ένα μεγάλο καμβά και έπρεπε να ζωγραφίσουμε ή να βάλουμε χρώμα, η ζωγραφική είναι χρώμα. Αποφασίσαμε να βάλουμε αυτά τα 5 πιθάρια με το άλλο το ανθρωπόσχημα, το διάτριτο, όπου εκεί είχαμε φωτιά από κάτω και ήταν ένα αντικείμενο το οποίο φλεγότανε. Εδώ μέσα στη πισίνα βάλαμε αυτά τα στοιχεία, τα 5 στοιχεία, τα οποία είναι 5 μικρά πιθαράκια, αποθηκευτικά δοχεία, που μπορείς να βάλεις λάδι, ελιές και διάφορα άλλα, όσπρια και τέτοια πράγματα. Αλλά τα περισσότερα τα χρησιμοποιούν όταν τα επιλέγουν για αγορά, τα χρησιμοποιούν για διακοσμητικούς λόγους και σκοπούς. Ναι, ενώ κάποτε ήταν. Κάποτε ήταν. Τα απολύτως απαραίτητα. Ήταν απαραίτητα. Εκεί γινόταν, ναι, εκεί γινόταν, ναι, η αποθήκευση των ειδικών. Ναι, για τη φύλαξη των. Των τέτοιων. Πάνω ήταν το σπίτι, κάτω ήταν το λάδι, το κρασί, οι ελιές, τα σιτηρά. Αυτό ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό το ανθρωπόμορφο, γιατί είναι διάθετο? Για να βγαίνουν οι φλόγες από μέσα. Για να βγαίνουν οι φλόγες. Ναι. Εικαστικό δρόμο. Ναι. Ή για να βγαίνει το φως. Αυτό έγινε με αυτή την σκέψη, να χρησιμοποιηθεί ή για φωτιά, ζωντανή φωτιά από κάτω, ή για φως, ή για φωτιστικό. Δηλαδή ένα φωτιστικό δαπέδο. Οπότε οι τρύπες ήταν απαραίτητες. Κύριε Καραγίτσο, όλα αυτά τα χρόνια έχετε συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συχνά κάνατε κοινά εργαστήρια και με Τούρκους ομοτεχνούς σας, σωστά? Ναι, βέβαια, ναι. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, τι κρατάτε από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες από άλλα κράτη? Και αλήθεια, πώς αντιμετωπίζουν εκεί, γενικότερα στα Βαλκάνια, στην Τουρκία ή στην υπόλοιπη Ευρώπη, την κεραμική σήμερα? Τι κρατάω από όλα αυτά? Από όλα αυτά κρατάω όλα αυτά τα οποία έμαθα. Νομίζω ότι δεν θα είχα φτάσει σε αυτό το σημείο που έχω φτάσει, την τέχνη μου τέλος πάντων, αν δεν είχα όλες αυτές τις επαφές με όλους αυτούς τους κεραμίστες. Το να σε καλούν σε πανεπιστήμια όπου υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες, κεραμίστες, διεθνούς εμβέλειες, καθηγητές, δίπλα σε αυτούς μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Η Τουρκία ήταν, το πρώτο κάλεσμά μου ήταν στην Τουρκία, στη Σμύρνη. Εκεί άρχισε να ανοίγεται ένας κόσμος για μένα και να καταλαβαίνω, να συνειδητοποιώ πλέον το τι είναι η κεραμική τέχνη, πόσο βαριά τέχνη είναι, πόσο τι ορίζοντες έχει, πόσο ανοιχτούς ορίζοντες, με πόσα πράγματα μπορείς να ασχοληθείς στην κεραμική. Δηλαδή μπορεί να πιάσεις μόνο το χρηστικό κεραμικό και να περάσεις χρόνια ερευνώντας το χρηστικό κεραμικό. Μπορείς να πιάσεις την κλειπτική κεραμική και να περάσεις χρόνια. Οι επαφές μου με όλους αυτούς τους ανθρώπους μου μάθανε αυτό το πράγμα, ότι βρήκα ένα δρόμο ο οποίος δρόμος δεν θα τελειώσει ποτέ. Βρήκα ένα δρόμο όπου αυτός ο δρόμος έχει τόσες εκπλήξεις και τόσες ομορφιές όπου δεν θα βαρεθώ ποτέ. Και όμως
Και όντως ήταν αλήθεια. Ακόμη και τώρα το χαίρομαι. Χαίρομαι που ανακαλύπτω πράγματα στην κεραμική. Χαίρομαι που, όπως είπαμε και πριν, ακόμη νιώθω ότι είμαι μαθητής. Μαθητής για πάντα. Η κεραμική, είπαμε ότι στην Ελλάδα είναι ανεπτυγμένη με την έννοια ότι υπάρχουν σπουδαίοι κεραμίστες, έτσι. Υπάρχουν σπουδαίοι κεραμίστες. Αλλά σχολές δεν υπάρχουν. Όχι. Στα υπόλοιπα Βαλκάνια υπάρχουν σχολές. Υπάρχουν σχολές και στην Σλοβενία που έχω πάει. Στην Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλές σχολές σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Βγάζουν συνέχεια κεραμίστες και σοβαρές σχολές και σοβαρούς καθηγητάδες. Κάνουν πολύ σημαντικές έρευνες γύρω από το κεραμικό. Είναι αρρωγή σε αρχαιολογικές ανασκαφές και σε έρευνες που γίνονται στην Τουρκία και στα Βαλκάνια. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μπροστά. Εκτός των άλλων, επανδρώνουν εργοστάσια που βγάζουν κεραμικά, τα επανδρώνουν με καθηγητές. Και εκεί, σε αυτά τα εργοστάσια, πηγαίνουν οι φοιτητές για να κάνουν τα μεταπτυχιακά τους και τα διδακτορικά τους. Φαντάζομαι ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο και για εδώ, αν καμιά φορά... Και εδώ, ναι, φυσικά υπάρχει περιθώριο. Μπούμε στη διαδικασία. Ναι, ναι. Για αλήθεια τώρα, κατά πόσο μια τέχνη όπως η κεραμική μπορεί να τη μάθει κανείς στο πανεπιστήμιο? Δεν τη μαθαίνει μόνο στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο, ναι, θα σου δώσει τα βασικά. Τα βασικά. Και τα βασικά είναι πολύ σημαντικά. Το πανεπιστήμιο θα σου δώσει υλικά για να πειραματιστείς. Και αν πειραματίζεσαι 4 χρόνια με τα υλικά τα οποία σου προσφέρει το πανεπιστήμιο, είναι μια μεγάλη δωρεά και νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετά ώστε να μπορείς μετά να κάνεις τα δικά σου τα πρώτα βήματα. Δηλαδή όλα αυτά που εσείς τα μάθατε με κόπο και με πολλές αποτυχημένες προσπάθειες σε όλο το πέρασμα, ναι. Αυτό, ναι. Αν ξεκινούσατε αλλιώς θα ήταν... Θα ήταν τελείως διαφορετικά. Κάποια στιγμή μπήκατε στη διαδικασία και διοργανώνατε και μαθήματα και μάλιστα και κάποια συμπόσια με Τούρκους καλλιτέχνες. Χώμα και νερό. Όχι μόνο με Τούρκους, με χώμα και νερό. Είχα κάνει 3 συμπόσια στην Αβραμιλιά. Τρία διεθνή συμπόσια στην Αβραμιλιά, όπου είχαν έρθει κεραμίστες από κάποια μέρη της Ευρώπης, αλλά και από την Τουρκία, γιατί με την Τουρκία, η οποία όπως είπαμε ήταν το πρώτο κάλεσμά μου, ήταν στην Τουρκία. Έχω γνωριστεί και έχω πολύ καλές επαφές με καθηγητές από την Τουρκία, οπότε δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι Τούρκοι κεραμίστες. Αυτά τα συμπόσια, τα τρία, μείνανε σε αυτόν τον αριθμό, δεν μπόρεσαν να εκεί, τα συμπόσια. Εκεί, 9-10-11, έτσι. Μπράβο, ναι. Μετά ήρθε η κρίση. Στην Ελλάδα, όπου κοπήκαν πάρα πολλά πράγματα. Και έπρεπε να δούμε το πώς θα επιβιώσουμε πλέον εμείς και όχι πώς θα ανοιχτούμε να δείξουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο παρά έξω. Αυτό ήταν. Τι κρατάτε από αυτή τη διαδρομή, από αυτά τα συμπόσια? Αυτά τα συμπόσια που είχαν γίνει στην Αβραμιλιά ήταν 3 πολύ μεγάλες γιορτές. Είχα συμπαραστάτη και αρρωγό το ΙΜΑΡΕΤ, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στα 3 συμπόσια. Πιστός συνοδοιπόρος, δηλαδή, το ΙΜΑΡΕΤ. Πιστός συνοδοιπόρος, ναι. Βγάλανε καταλόγους, κάναμε τα γένεια, είχαν βγάλει τις προσκλήσεις, είχαν κάνει τους μπουφέδες, είχαμε πολλά πράγματα. Δηλαδή μια μεγάλη βοήθεια που αν δεν την είχα δεν θα είχα προχωρήσει αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς δηλαδή γύρω από όλα αυτά τα οποία ήθελα να κάνω είχα πολλούς συμπαραστάτες, φίλους και από την Καβάλα. Η Καβάλα μου στάθηκε πάρα πολύ σε όλη τη διαδρομή μου, που αν δεν είχα
Την Καβάλα δεν νομίζω ότι θα είχα φτάσει εδώ. Και όταν λέω την Καβάλα εννοώ τους ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν το έργο μου, αγόρασαν δηλαδή το έργο μου και μπόρεσα εγώ να προχωρήσω. Να προχωρήσω την τέχνη μου δηλαδή. Σε όλη αυτή την πορεία διδάσκεται κιόλας. Ναι. Αυτή η σχέση τι δίνει στο καλλιτέχνη? Μαθαίνετε διδάσκοντας? Το έχουμε πει ότι πολλές φορές μαθαίνω από τους μαθητές μου, εν αγνία τους φυσικά, και όταν τους λέω ότι σήμερα έμαθα κάτι από εσάς, δεν το πιστεύουν και γελάνε. Αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είναι μια σχέση στην οποία δίνεις και παίρνεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δίνεις συνειδητά. Δηλαδή θα δώσω τις γνώσεις μου, θα τους καθοδηγήσω, θα τους πω ό,τι ξέρω, αλλά παίρνω όχι εν γνώση των μαθητών ότι μου δίνουν, εν αγνία τους παίρνω κάτι. Με ένα μαγικό τρόπο συμβαίνει. Με ένα μαγικό, ναι. Είπαμε ότι το πρώτο εργαστήριο ανοίγεται στη Βενιζέλου. Ναι. Μετά Λεωνάτου και μετά Αβραμιλιά. Εκτός. Φαντάζομαι εκεί έχετε περισσότερο ησυχία και περισσότερο χρόνο να εργαστείτε απερίσπαστο στην τέχνη σας. Σωστά? Ναι. Όμως κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Τι χάσατε φεύγοντας από την Καβάλα? Να σας πω, ναι. Τι κερδίσατε? 10 χρόνια ήταν στη Βενιζέλου το πρώτο εργαστήριο, 12 χρόνια ήταν στην Λεωνάτου και τα υπόλοιπα χρόνια ήταν στην Αβραμιλιά. Τα δύο πρώτα εργαστήρια ήταν ισόγεια εργαστήρια κάτω από πολυκατοικίες όπου δεν μπορούσες να επεκτείνεις τις τεχνικές της κεραμικής. Αυτό το ήξερα και ο σκοπός μου ήταν να φύγω, να πάω κάπου που θα έχω χώρο. Πήγα στην Αβραμιλιά. Στην Αβραμιλιά έχω χώρο. Και ο χώρος τι είναι? Ο χώρος είναι απαραίτητος για την κεραμική. Θέλω χώρο για να έχω φούρνους. Όπως είπαμε, η φωτιά είναι το βασικό εργαλείο στην κεραμική. Και όταν λέω φωτιά, εννοώ ότι θέλω να έχω φούρνους με αέριο, φούρνους με ξύλα, φούρνους πρωτόγονους, όπου θα σκάψεις τη γη, θα ανοίξεις λάκκους και θα ψήσεις και θα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Πρώτον δηλαδή, το να πάω στο χωριό ήταν μια απελευθέρωση από μένα, έχοντας δηλαδή όλον αυτόν τον χώρο και μπορώντας να χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε τεχνική θέλω, γιατί παίρνεις διαφορετικά αποτελέσματα σε κάθε φούρνο. Δεύτερον, έκανα τα συμπόσια, μπορούσα να φωνάξω φόρμα. Είχε τη δυνατότητα να το κάνατε. Μπράβο. Τρίτον, κάναμε το Ceramic Camp, το οποίο Ceramic Camp ήταν σεμινάρια καλοκαιρινά σε αρχάριους και μη και επαγγελματίες, όπου ήταν σεμινάρια πάνω σε ειδικά θέματα, εβδομαδιαία ή πενθήμερα. Και νομίζω ότι όλη αυτή η κίνηση ήταν η κίνηση, όχι η κίνηση που έκανα, η κίνηση που είχε συμβεί σε αυτόν τον χώρο, ήταν το μεγαλύτερο εργαλείο, ο μεγαλύτερος μοχλός που με όθησε παραπέρα στην κεραμική. Τι χάσατε ως άνθρωπος της πόλης εκτός στο χωριό? Χάσατε κάτι? Δεν έχασα κάτι, τίποτα. Όχι, όχι. Αλλάξαμε σημείο της έκθεσης. Η έκθεση, να πούμε ότι παρουσιάζεται σε διαφορετικούς χώρους του Ιμαρέτ και είμαστε στο αγαπημένο σημείο μου, αν δεν ακολουθούσαν οι γυναίκες. Με τους ταξιδιώτες, πραγματικά είπα ότι αυτό επιλέγω να κρατήσω περισσότερο από τον Καραϊκίτσο. Αυτές οι λιπόσαρκες μορφές
χωρίς χαρακτηριστικά προσώπου, με καπέλο και μια βαλίτσα φορτωμένη εμπειρίες, εικόνες, τα δημορφή του βίου. Πώς φτάσατε στο ταξιδιό της αλήθειας? Και ένα μακρύ ένδυμα. Και ένα μακρύ ένδυμα, ναι. Ναι. Ανατολίτικο το λες, έτσι. Ναι, ναι. Ανατολίτικο είναι η στολή του ταξιδιώτη. Δηλαδή, μια καμπαρντίνα. Μια καμπαρντίνα. Ένα... Μπράβο, όπως ένα φοράει παλτό. Το καπέλο για να προφυλαχτεί από βροχή, από ήλιο και αυτά. Εδώ φοράει ένα παλτό, ένα μακρύ. Χαφρί μπόκα. Ναι, πανοφόρη. Καπέλο και παλτό. Κάπως έτσι. Ναι. Ναι. Και όπως είπατε, κρατάει και στη... έχει την βαλίτσα του, όπου στην βαλίτσα του έχει κρυμμένα η φανερά για μας πλέον αυτά τα οποία κουβαλάει στο κεφάλι του, στο μυαλό του. Η βαλίτσα και αυτά που έχει η βαλίτσα είναι λίγο, μπορώ να πω, εμπνευσμένα από ένα ποίημα του Καβάφη, όπου λέει ότι όπου και να πας την πόλη σου θα την κουβαλάς μαζί σου κατά κάποιο τρόπο, κάπως έτσι είναι. Με τον ταξιδιώτη διαπραγματεύουμε το ταξίδι. Το ταξίδι, τι είναι το ταξίδι? Θεωρώ ότι όλοι μας είμαστε ταξιδιώτες από την πρώτη μέρα της γέννησής μας μέχρι που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, είναι ένα ταξίδι. Βλέπουμε χιλιάδες πράγματα, γνωρίζουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, έχουμε εμπειρίες, αλλάζουμε σκέψεις, αλλάζουμε εικόνες. Θεωρώ ότι είμαστε ταξιδιώτες μες στη ζωή. Και το ταξίδι τι είναι, αν το δούμε από μια έτσι ανθρώπινη άποψη, όπως λέμε, ταξιδιώτης, αυτός είναι ταξιδιώτης. Το ταξίδι είναι το να κάνουμε το πρώτο βήμα από όταν βρισκόμαστε σε ένα σημείο που θεωρούμε ότι δεν ξεκουνιέται τίποτε, είμαστε σε ένα τέλμα, είμαστε σε ένα, κάνουμε μία, ακόμη έχουμε σκέψεις οι οποίες δεν πετάνε, δηλαδή πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα, ένα μικρό βήμα για να αρχίσει να ρολάρει η ζωή μας και να ταξιδεύουμε μέσα στη ζωή. Έτσι λοιπόν, με όλες αυτές τις σκέψεις, όπως στην αρχή ήταν λίγο μπερδεμένες, μετά άρχισαν να ξεμπερδεύονται σαν ένα κουβάρι, άρχισαν να δημιουργώ τις πρώτες φόρμες για τον ταξιδιώτη. Όπου ο ταξιδιώτης ήταν μία φόρμα μόνο με ένα καπέλο και έτσι αυτή η φόρμα στα χέρια δεν κρατούσε τίποτε και σιγά σιγά με τον καιρό προσθέσαμε μία βαλίτσα. Σας οδήγησαν οι ταξιδιώτες έτσι, δηλαδή. Μας οδήγησαν οι ταξιδιώτες, ναι. Σιγά σιγά σε οδηγάει το έργο σε μία, τουλάχιστον εμένα, σε μία τελική μορφή. Έτσι δημιουργήθηκαν οι ταξιδιώτες και πέρασα με τους ταξιδιώτες μία επταετία δημιουργώντας ταξιδιώτες, ταξιδιώτες. Επταετία, οπότε μέχρι πότε? Από το 98 μέχρι το 6. Μέχρι το 6 και το 7, 2007, αρχίζει η περίοδος των γυναικών. Περίοδος των γυναικών. Πριν από αυτό ήταν το spiritual contact. Ναι, η πνευματική επαφή. Η πνευματική επαφή. Εκεί έχουμε κάτι φιγούρες σχεδόν εξαϊλωμένες, βασανισμένες θα έλεγε κανείς, οι οποίες προσπαθούν να σηκωθούν. Ναι. Προσπαθούν να ενώσουν το γήινο, που είναι ο άνθρωπος, όπως είπαμε, από χώμα δημιουργήθηκε, με το θείο. Αυτή ήταν η ιδέα, γι' αυτό ήταν τόσο λεπτές, μακριές, ψηλές. Ψάχναν να βρούνε αυτή την επαφή και γι' αυτό βγήκε πνευματική επαφή, την επαφή με κάτι το μεγαλύτερο από τον άνθρωπο, την επαφή με ένα δημιουργό κατά κάποιο τρόπο. Οι γενικώς οι μορφές σας όμως έχουν αυτό το ψηλόλιγνο. Το ψηλόλιγνο, το αποστεωμένο. Ναι. Γιατί? Γιατί. Ίσως το σημείο εκκίνησης να ήταν
αυτές οι φιγούρες της πνευματικής επαφής. Κράτησα αυτή τη γραμμή, τη φόρμα, την ευθεία γραμμή, δηλαδή όπου ξεκινάει από το έδαφος, γεννιέται μία γραμμή και προσπαθεί να φτάσει ψηλά. Αυτή τη γραμμή την κράτησα και στους ταξιδιώτες, την κράτησα και στις γυναίκες. Μ' αρέσει αυτή η γραμμή, μ' αρέσει η φόρμα, η δωρική, η λιτή φόρμα. Αυτό, γιατί άλλο, για ποιο άλλο σκοπό δεν είναι. Αυτό είναι, κατ' ουσία. Ναι, δεν ασχολήθηκα με φόρμες στρογγυλές, με φόρμες που έχουν ακμές. Με ενδιαφέρει αυτή. Η γραμμή δηλαδή, η γραμμή όπου είναι η αρχή όλων. Από μια γραμμή ξεκινάς ένα σχέδιο, από μια γραμμή ξεκινάς. Και υπάρχει αυτό το ψηλό γιατί κάπου να φτάσει. Ναι. Θα μπορούσε. Κάπως έτσι το βλέπω. Γιατί δεν επιλέγουμε χαρακτηριστικά προσώπου και στους ταξιδιώτες και στις γυναίκες. Γιατί θεωρώ ότι το κεφάλι χωρίς χαρακτηριστικά μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε, ένας από εμάς. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, να βάλω χαρακτηριστικά ώστε να λέμε «Να, αυτός είναι κάπως έτσι, να μοιάζει εκείνον, να μοιάζει τον άλλον, είναι ξανθός, είναι μελαχρινός ή είναι μελαχρινή, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, μοιάζει με Κινέζα». Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει η φόρμα και το ότι θα μπορούσε ο θεατής να πει ότι θα μπορούσα να ήμουν κι εγώ αυτός. Βλέπετε στους ταξιδιώτες είναι θεατές που λένε ότι θα μπορούσα να είμαι κι εγώ. Ναι, μερικοί όταν μπαίνουν στην θεωρία, στη θεωρία του ταξιδιού ή του ταξιδευτή ή της γυναίκας, ενδεχομένως να λέει ότι θα μπορούσα να ήμουν κι εγώ αυτός. Ένας ο οποίος ταξιδεύει πάρα πολύ και γυρίζει τον κόσμο τέλος πάντων και βλέπει τους ταξιδιώτες, έρχεται και λέει πόσο κάνει αυτός ο μικρός, γιατί μου θυμίζει εμένα. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Τι έχει στη βαλίτσα, έχει καραβάκια. Α, εγώ ήμουν ναυτικός, θα το πάρω αυτό. Έτσι νομίζει ο καθένας ότι αυτό το έργο το οποίο επιλέγει είναι ένα κομμάτι από τον εαυτό του ή ένα κομμάτι από τη σκέψη του. Ή σκέφτηκε κάποτε, δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές όταν αγοράζουμε ένα πίνακα, ταυτιζόμαστε με αυτόν τον πίνακα. Πολλές φορές όταν βλέπουμε ένα κινηματογραφικό έργο, ταυτιζόμαστε με τον πρωταγωνιστή ή με κάποιον άλλο χαρακτήρα του έργου. Αλήθεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα συναισθήματα που προκαλούν τα έργα σας στο θεατή? Δεν είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον? Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, φυσικά χαίρομαι μερικές φορές, γιατί, όχι μερικές φορές, χαίρομαι πάντα, γιατί βλέπω ότι όταν υπάρχει το έργο, μια κάτι λέει αλληλεπίδραση. Ναι. Όταν υπάρχει μια αλληλεπίδραση, σκέφτομαι ότι εντάξει, κάτι έκανα. Είναι ο εικαστικός λόγος. Όταν ακουμπάει στον άνθρωπο, όταν καταλαβαίνει γιατί το έκανες αυτό ή τι θέλει να πει αυτό το οποίο έκανες, τότε υπάρχει μια ικανοποίηση. Φυσικά, άλλος είναι ο λόγος για τον οποίο έκανα εγώ ένα έργο. Και άλλο εισπράττω εγώ. Και άλλο εισπράττεις εσύ. Και αυτό, ναι, έχει τη μαγεία του, έτσι. Αυτό είναι η μεγάλη μαγεία. Και είναι μερικές φορές που ενδεχομένως ανακαλύπτετε και εσείς κάποιες πλευρές των έργων από την πλευρά του θεατή. Βέβαια, ναι, ναι. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Να το δω διαφορετικά το έργο μου. Να το ξαναδείτε. Και να πάρω άλλα μηνύματα από το έργο μου. Και να πω ότι αυτό γιατί δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί τώρα έχω αλλάξει. Πριν από ένα χρόνο όταν το έκανα ήμουν αλλιώς. Τώρα μετά από ένα χρόνο βλέπω διαφορετικά. Σκέφτομαι διαφορετικά. Ποτέ δεν είμαστε ίδιοι. Προχωράμε στη ζωή. Το ταξίδι μας αλλάζει. Αλλάζει τη σκέψη μας, αλλάζει τη ματιά μας, αλλάζει τις κινήσεις μας.
Έλεγα, κύριε Καρακίτση, ότι αν δεν ήταν οι γυναίκες, θα έλεγα ότι οι ταξιδιώτες ήταν αυτοί που με κέρδισαν περισσότερο, αλλά έρχονται δύο γυναίκες και με έχουν κλονίσει. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό. Είναι πάλι ψηλόλιγνες μορφές, φόρεμα μακρύ, ένα κάλυμα κεφαλιού περισσότερο και εδώ ανατολίτικο. Θα μπορούσε. Ναι. Πολύ χρώμα και συνήθως κάτι κρατούν στο χέρι. Τις περιγράψατε πάρα πολύ καλά. Προσπάθησες. Γυναίκες, όπως βλέπετε, κράτησα την ίδια φόρμα, είναι πάλι μία γραμμή. Από εκεί και πέρα έβαλα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είπατε εσείς. Το καπέλο, το οποίο σημαίνει δύναμη και εξουσία, διότι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μας έχουν καπέλο. Να ξεκινήσουμε από τους βασιλιάδες, να φτάσουμε στους θρησκευτικούς ηγέτες και ταγούς, να πάμε στους πολιτικούς, να πάμε στους στρατηγούς, να πάμε στους... Όλοι αυτοί έχουν καπέλο. Έδωσα το καπέλο στη γυναίκα ως δείγμα εξουσίας. Για μένα η γυναίκα είναι ένα όν το οποίο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ζωής μας. Γιατί φέρνει τη ζωή. Χωρίς τη γυναίκα δεν υπάρχει ζωή. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Είναι ένα πολύχρωμο, χρωματίζει τη ζωή μας, φέρνει το χρώμα στη ζωή μας και είναι ένα όν το οποίο γεμίζει δώρα στη ζωή και γι' αυτό τα χέρια τους πάντα είναι γεμάτα, τα οποία αντικείμενα που φέρνουν στα χέρια τους έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ανάμεσα σε αυτά, αλλού θα δει κανείς ένα μήλο. Είναι γυναίκες που δεν κρατούν κάτι. Είναι λίγες οι γυναίκες που δεν κρατούν κάτι. Γιατί δεν κρατούν αυτές κάτι? Εδώ συγκεκριμένα μία είναι η γυναίκα που δεν κρατάει κάτι. Είναι η ιέρια του αύριο, που είναι εκεί απέναντι την έχουμε. Απλώς είναι ιέρια και μας λέει τι θα συμβεί αύριο. Το μόνο πράγμα που μας δίνει είναι ο λόγος της. Και γι' αυτό δεν έχει ανάγκη να κρατάει κάτι στα χέρια της. Οι άλλες μας δίνουν το χρώμα, το οποίο το φέρουν σε όλο το σώμα τους, αλλά έχουν και τα δώρα τα οποία κρατάνε στα χέρια τους και μας τα παραδίδουν. Να υποθέσουμε ότι και στους ταξιδιώτες και στις γυναίκες θα μπορούσε να είναι οι μορφές να γίνουν σε κάθε χρώματος, κάθε φυλής, εξού και η απουσία χαρακτηριστικών. Ναι. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος. Ναι. Οι γυναίκες πλέον έχουν μύτη. Ναι. Οι ταξιδιώτες δεν έχουν μύτη. Θα μπορούσε να ήταν ναι, οποιαδήποτε γυναίκα. Ειλικρινά λέω ότι δεν μου έχουν πει ότι τους ενοχλεί το ότι υπάρχει μια απουσία χαρακτηριστικών. Ίσα-ίσα, η απουσία χαρακτηριστικών μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά έχουν μια τέτοια έκφραση και μια τέτοια κίνηση, την οποία την κίνηση την παίρνουν από μια κλίση, ελαφριά κλίση του κεφαλιού ή από τα χέρια, τα οποία εκτός από το ότι κρατάνε κάτι, έχουν και μια κίνηση στα χέρια. Άρα πολλοί βλέπουν ότι στις γυναίκες υπάρχει κίνηση, χωρίς να έχει κάτι σπουδαίο, γιατί την κίνηση μας δίνει και το πρόσωπο πάρα πολλές φορές. Αν χαμογελάει, αν είναι βλοσιρό, αν είναι οτιδήποτε, παίρνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και προσδιορίζεις τι είναι αυτή η φιγούρα. Εδώ την προσδιορίζεις από την κίνηση που αναγνωρίζεις ή που διαβάζεις πάνω στη φόρμα. Και από spiritual contact, ταξιδιώτες, γυναίκες. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Συνεχίζεται, ναι, όντως. Έχει κλείσει αυτή η ενότητα ή συνεχίζεται να δημιουργείται πάνω στις γυναίκες? Ο καιρός θα δείξει.
Δεν είναι εύκολο να βρεις... Το υλικό δίνει την αρχή και το τέλος μιας ενότητας. Το υλικό είναι αυτό που είναι. Το υλικό το έχουμε. Με το ίδιο υλικό φτιάξαμε τα spiritual contact, με το ίδιο υλικό έγινε ναι. ο ταξιδιώτης. Πώς κλείνει μια ενότητα και αρχίζει μια άλλη? Με μεγάλη βάσανο. Με σχέδια, με διάβασμα, με αναζήτηση στο τι θέλω να βγάλω τώρα, τι θέλω να δείξω. Μια διαρκής αναζήτηση είναι. Τι μπορεί να δώσει αυτή ερεθίσματα για αυτή την αναζήτηση? Ένα ποίημα, μια εικόνα, ένα ταξίδι? Οτιδήποτε. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω σου και τα οποία χωρίς να το καταλάβεις κάποτε γιγαντώνονται μέσα σου και φτάνουν σε ένα σημείο που βγαίνουν. Για όλα αυτά χρειάζεται χρόνος. Χρόνος είναι. Ο χρόνος θα δείξει. Δεν ξέρω, Νίκο μου, τι θα γίνει. Τι θα κάνω αργότερα. Δεν το έχω ακόμη στο μυαλό μου, δηλαδή. Φτάνοντας προς το τέλος αυτής της συνέντευξης, τι να κρατήσουμε από αυτή την... Τι κρατάς από αυτή τη 40χρονη πορεία? Τον ματωμένο δρόμο προς την κορφή που έλεγε ο Καζαντζάκης? Όλη αυτή τη βάσανο και την αγωνία του καλλιτέχνη να φτάσει κάπου? Κρατάω... Τις ανθρώπινες στιγμές, τις συζητήσεις, όλα αυτά που λέτε είναι μέρος αυτού του βιβλίου. Δηλαδή ήταν ένα βιβλίο μεγάλο με διαφορετικά κεφάλαια. Σε όλα τα κεφάλαια υπάρχουν κάποιοι ήρωες, τους οποίους τους αγάπησα. Αγάπησα αυτή τη ζωή και αυτή την πορεία. Αυτή η πορεία μου έδωσε εμπειρίες που ίσως να μην είχα αν είχα διαλέξει κάτι άλλο, που δεν θα μπορούσα να διαλέξω κάτι άλλο, όπως είπαμε. Κρατάω τους ανθρώπους που ήρθαν κοντά μου και ήρθα κι εγώ κοντά τους. Κρατάω τους φίλους που δημιούργησα, που δημιουργήθηκαν φιλίες οι οποίες άντεξαν στον χρόνο. Κρατάω την αποδοχή των ανθρώπων. Κρατάω το όνειρο που με προσέφερε αυτό το υλικό και το ταξίδι που έκανα μέσα από αυτό το υλικό. Αυτή ήταν η ζωή μου. Πάντως, θα μπορούσε ένα τέρμα αυτής της διαδρομής να είναι η γυναίκα από την οποία όλα ξεκινάνε και στην οποία όλα καταλήγουν? θα μπορούσε. Σίγουρα θα μπορούσε. Έτσι είναι. Από αυτήν ξεκινάνε όλα και εκεί καταλήγουν όλα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο η εκπομπή επί της ουσίας ολοκληρώνεται. Ήταν μια ξεχωριστή εκπομπή. Περιηγηθήκαμε, ξαναηγηθήκαμε στην έκθεση του Κώστα Καρακίτσου «Ημερολόγια φωτιάς» στους μαγικούς χώρους του Ιμαρέτς. Συνομιλήσαμε με τον Κώστα Καρακίτσο για αυτά τα 40 χρόνια της κεραμικής και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σας δώσαμε μια αφορμή, σας δώσαμε κάποιες εικόνες για να μπείτε κι εσείς σε αυτό το κλίμα αυτής της ξεχωριστής έκθεσης. Καλό βράδυ.